κάλεσμα για προάσπιση τη ενότητα τη Βρετανία απίφθινε εκ νέου η Πρωθυπουργό Τερέζα Μέη. Κατά την ομιλία τη στο συνέδριο των Τόρι τη Σκοτία στη Γλασκόβη, επεσήμανε ότι είμαστε τέσσερα έθνη αλλά με μία καρδιά. Για να πείσει δε ποια θα είναι τα ωφέλη τη επόμενη ημέρα του Brexit, αναφέρθηκε στου δασμού που συνοδεύουν αυτή τη στιγμή το σκοτσέζικο ουίσκι. Well. India, η Ινδία, πολύτιμη εταίρος μας στη Βρετανική Κοινοπολιτεία, είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές συνοπνευματοδών. Αλλά εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το σκοτσέζικο ουίσκι έχει δασμού σε 150% για να απολυθεί στην Ινδία. Κατά συνέπεια, το σκοτσέζικο ουίσκι, το πλέον υπέροχο εινοπνευματόδε στον κόσμο, καταλαμβάνει μόλι το 1% τη Ινδική αγορά. Είμαι αποφασισμένη ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα από αυτό για τις βασικές μας βιομηχανίες. τι βασικέ μα βιομηχανίε. Η Τερέζα Μέη στο συνέδριο των συντηρητικών της Σκωτίας επιτέθηκε στις εθνικιστικές δυνάμεις κατηγορώντας τες ότι έχουν αποτύχει διότι παρακινούνται από την αιμονή τους περί ανεξαρτησίας.